και αναφέρεται στις συγκεντρώσεις. Στις συγκεντρώσεις οι οποίες απαγορεύονται αυτή τη στιγμή για λόγους μετάδοσης του ιού, στις συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν απαγορευθεί και στην απαγόρευσή τους έχουν συμφωνήσει και οι λοιμοξιολόγοι και στις συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχει το κόμμα σας επίσημα αυτήν την ώρα για διάφορα θέματα και λένε ότι αυτό είναι μια μεγάλη υποκρισία. Από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ να μας μιλάει για τα μέτρα και από την άλλη να επιτρέπει ή να προτρέπει πολίτες να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις. Τι απαντάτε? Θα απαντήσω γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Απλά γελάω διότι αντί να βγει και να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχθές, που κατά τα άλλα είναι συμπαθής, συμπαθέστερος από τον προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν ατόπινο αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης και κακώς το έκανε, δεν θα το ξανακάνει. Αυτό θα περάσει δίχως καμία αντίδραση. Δέχεστε το ρίσκο να κολλήσουν κάποιοι άνθρωποι σε μια τέτοια συγκέντρωση στο όνομα της δημοκρατίας? Ναι, βεβαίως δέχομαι το ρίσκο και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα